Αν ξέρατε οι γιατροί σε τι μπελάδες βάλατε τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και τη θεολογία κατά το 14ο, 15ο, 16ο και 17ο αιώνα, εννοώ πόσο ξεβολέψατε τον κόσμο και τον ταράξατε. Όταν ο άνθρωπος βολευτεί σε έναν τόπο και σε μια ιδέα και έρθει κάτι που θα τον ξεβολέψει, τότε αντιδρά. Και όσο πιο βολεμένος είναι, τόσο πιο σκληρά αντιδρά. Ποια ήταν λοιπόν η ταραχή που κάνατε οι γιατροί? Μετρήσατε τις πλευρές των σκελετών και βρέθηκαν ίδιες, του άνδρα και της γυναίκας. Άρα ψέματα λέει η Αγία Γραφή όταν λέει ότι πήρε μια πλευρά από τον άνδρα και έπλασε τη γυναίκα. Ο κλονισμός τον οποίον τότε υπέστη η θεολογία, η οποία πίστευε στη θεοπνευστία της βίβλου κατά γράμμα, δηλαδή σαν να ήταν η βίβλος ένα ρεπορτάζ, αυτός ο κλονισμός ήταν πολύ μικρότερος από τον κλονισμό που υπέστη η σύνολη φιλοσοφία, που θεωρούσε ότι οι ιδέες και τα είδη ήταν κλειστοί νοητοί τύποι που καθόριζαν νομοτελειακά το κάθε γίγνεσθε, τόσο της φυσικής όσο και της ιστορικής πραγματικότητος. Στόχος και επιδίωξη της περιφέρειας, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας μας, είναι τα ΑΗ της περιφέρειας και στην προκειμένη περίπτωση το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο να αποτελεί ένα κέντρο υψηλής παιδείας και επιστημονικής αριστείας, προσφοράς συνεχούς στους πολίτες, δημοκρατίας και εξωστρέφειας. Η ΔΕ Ιατρική Σχολή να βρίσκεται στην πρωτοπορία, πραγματικό στήριγμα στην υγεία και πηγή πνευματικού πλούτου για την περιφέρειά μας στις δύσκολες ώρες που περνά η πατρίδα μας. Θέλω εδώ να τονίσω ότι η περιφέρειά μας στον χώρο της υγείας έχει το μεγαλύτερο ποσό από όλες τις περιφέρειες, γιατί μας ενδιαφέρει ο χώρος της υγείας και η περαιτέρω στήριξη και ανάπτυξή της, για να μην υπολοιπόμεθα τουλάχιστον από πλευράς εξοπλισμού σε τίποτε.